Μια πολύ καλή εφαρμογή για τους μουσικόφιλους είναι το Spotify. Μπορείς να ακούσεις οποιαδήποτε είδος μουσικής θέλεις και να έχεις βέβαια σύνδεση Wi-Fi, έτσι, για να ακούσεις και διάφορα είδη, όλα τα είδη μουσικής, rock, pop, αυτά τα καινούργια τα οποία ούτε εγώ τα γνωρίζω. Και αυτοί οι οποίοι δεν είναι συνδρομητές, δηλαδή έχουν την απλή έκδοση, έχουν δικαίωμα να ακούνε μέχρι 5 τραγούδια της επιλογής τους και μετά τα τραγούδια που μπαίνουν τελείως τυχαία, χωρίς να έχουν οι ίδιοι να επιλέξουν αυτό που θέλουν. Αυτό είναι το κακό με το Spotify. Άμα γίνεις συνδρομητής και τα στάζεις, μπορείς να ακούς ό,τι θέλεις, χωρίς περιορισμούς, όποιο κομμάτι θέλεις, μουσικό κομμάτι θέλεις να ακούσεις. Και κάπως και κάποια άλλα προνόμια τα οποία δεν τα πολύ γνωρίζω βέβαια. Όπως βλέπετε εδώ λέει τυχαία αναπαραγωγή. Το Spotify είναι μια πολύ καλή υπηρεσία, ακόμα και να μην πληρώνεις. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούργιο που υπάρχει, η τάση που ακούγεται, που υπάρχει τώρα ας πούμε, ποια τραγούδια είναι στη μόδα κλπ, είναι μια πολύ καλή εφαρμογή. Ακούς νέους καλλιτέχνες, καινούργια τραγούδια, μπορείς να πληρώσεις, μπορεί να ακούνε τα αγαπημένα τους τραγούδια και εκτός σύνδεσης, πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορεί να είσαι στο δρόμο και να μην έχεις σύνδεση, να μην έχεις, να μην πληρώνεις για mobile internet. Μπορείς να ακούς την αγαπημένη σου μουσική και χωρίς internet. Γιατί αυτό έχει την ιδιότητα εφαρμογή, άμα πληρώνεις, να αποθηκεύει τα τραγούδια που θέλεις στη μνήμη του κινητού και να τα ακούς όπου θέλεις, χωρίς να έχεις σύνδεση. Εδώ βλέπετε προσπαθώ να διαλέξω εγώ τι θέλω να παίξω. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα γιατί δεν πληρώνω, δεν είμαι συνδρομητής. Αυτοί που είναι συνδρομητές ακούνε ό,τι θέλουν. Έτσι, ένα στοιχείο είναι αυτό. Λίγο να χαμηλώσουμε. Ένα στοιχείο είναι αυτό και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι μπορείς, αν είσαι συνδρομητής, να ακούς την αγαπημένη σου μουσική και εκτός σύνδεσης. Βάλαμε και ένα παιδικό. Αυτά από μένα. Αυτή ήταν η εφαρμογή της εβδομάδος. Ελπίζω να σας άρεσε και να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Από μένα, γεια σας.